Γενικά είναι η δεύτερη προπόνηση που έχουμε κάνει για αυτές τις ηλικίες και θεωρώ, επειδή έχουμε βάλει κάποια καινούργια στοιχεία με τη συνέχεια της περσινής της K14 που είχαμε απλά το Passing Games, τώρα στις προπονήσεις έχουμε κάνει την εισαγωγή του Κρίστιν Μπάλα και φαίνεται τα παιδιά ότι αντιδρούν πολύ, πολύ σωστά και δείχνουν διάθεση και θέληση για να μάθουν και να διεκδικήσουν τη θέση τους στην προέθνικη αυτή. Και θεωρώ είναι μια πολύ καλή συνέχεια στο κενό που υπήρχε μεταξύ K14 και K16 αυτή τη ηλικία στο K15. Και είναι πολύ σημαντικό να το κρατήσουμε και αυτόν ενεργό, αν είναι δυνατό, να μας επιτρέπουν τα οικονομικά, να το έχουμε και αυτόν ενεργό καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Θεωρώ ότι έχουμε πάρα πολύ καλά κορμιά. Δηλαδή, μέχρι τώρα αυτή η ηλικία του 3-4 μας έχει δώσει αρκετά κορμιά, τα οποία θεωρώ με την παρόδο του χρόνου, όταν θα διαμορφωθούν και αγωνιστικά και τεχνικά και σωματικά, θα είναι παιδιά τα οποία θα στελεχώσουν κάποια από αυτά την εθνική ομάδα αντρών. Θα κρατήσουμε αυτές τις προπονήσεις, θα γίνει μια προεπιλογή πιο μικρή μέχρι τα 15 άτομα το πολύ, η οποία θα κάνουν συνεχείς προπονήσεις για πιθανό μια προετοιμασία νέα τουρνουά του Πάσχα και θα γίνουν 3-4 προπονήσεις εκεί σύν τα παιχνίδια. Και την πρώτη εβδομάδα του Πάσχα θα γίνουν και οι κλήσεις της K14. Οπότε θα πάρουμε όλες τις ηλικίες 2003-2004 και 2004-2005, ούτως ώστε να τους κρατήσουμε όλους ενεργούς κατά τη διάρκεια των διακοπών και του break που γίνεται στο πρωτάθλημα των διακοπών του Πάσχα. Στο πλαίσιο επιμόρφωσης των προπονητών και εμπέδωσης του προπονητικού προγράμματος και φιλοσοφίας του αναπτυξιακού που έχουμε. Θέλουμε τους ομοσπονδιακούς προπονητές να είναι οι πρώτοι που ακολουθούν το πρόγραμμα αυτό και το επιβλέπουν εν μέρη σε αγωνιστική κατάσταση. Αλλά ο κύριος όγκος της σημασίας αυτού του προγράμματος είναι οι σωματιακοί προπονητές. Και γι' αυτόν τον λόγο θα διοργανώσουμε ένα κλινική, να σου το πούμε, η οποία θα είναι αρκετές μέρες, μεταξύ 4-6 ημερών, ο οποίος θα έρθει ο Νένα Τρούνιτς, ο οποίος είναι ένας καταξιωμένος προπονητής και καθηγητής πανεπιστημίου στην Σερβία. Και θεωρώ ότι θα μας δείξει το πώς θα πρέπει να δομήσουμε εμείς σωστά τις προπονήσεις μας. Θα μας βοηθήσει με την υφιστάμενη δομή του αναπτυξιακού που έχουμε, αν όντως πηγαίνουμε σωστά ή λάθος. Και εκεί θα γίνουν οι ανάλογες προσταφαιρέσεις του προγράμματος μας, ούτως ώστε να βοηθήσουμε και τις φουρνιές των παιχτών και τις φουρνιές των προπονητών που έρχονται από κάτω, ούτως ώστε να ενδυνάμωσουμε αυτόν τον αναπτυξιακό και να παίρνουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Το σεμινάριο θα γίνει 3 με 6 του Μάη. Υπάρχει περιορισμός. Όχι περιορισμός, βασικά η FIBA μας βάζει έναν όριο 5 με 6 μέρες το να γίνει αυτή η κλινική και θέλουμε να δούμε και το αγωνιστικό πρόγραμμα, γιατί θα είμαστε στους τελικούς των πρωταθλημάτων τότε. Να δούμε και το αγωνιστικό πρόγραμμα, πώς συμπτύπτουν όλα, ούτως ώστε να τα βάλουμε να γίνει έτσι μια ωραία παρουσίαση αυτού του αναπτυξιακού μέσα σε ένα όσο το δυνατόν 4-5 μέρες σεμινάρια. Μεγάλο πλεονέκτημα να γίνει στην εθνική. Κάνει κάποιε περισσότερε προπονήσει για να βελτιωθεί. Επιπλέον αντιπροσωπεύει τη χώρα σου. Η περσινή μα συμμετοχή στον Κολυδρών ήταν μια πολύ καλή εμπειρία. Πήγαμε σαν ομάδα στο εξωτερικό να αντιπροσωπεύσουμε τη χώρα μα. Αυτό ήταν πολύ μεγάλο σήμα. Παίξαμε κάποιε πολύ πιο δυνατέ χώρε σε σχέση με εμά. Διαφορετικό επίπεδο, πιο ψηλό. Προσωπική μου στόχη είναι να φτάσω όσο πιο ψηλά μπορώ, πρώτα στην Κύπρο και μετά βλέπουμε τα πιο μέτρα. Το μεγαλύτερο μου όνειρο είναι να παίξω στο εξωτερικό και όσο πιο ψηλά γίνεται.